9 ασθενείς με κορονοϊό μεταφέρθηκαν μέχρι τώρα με αεροδιακομιδή από τα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές στα νοσοκομεία αναφοράς. Στη βάση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Ελευσίνα βρέθηκε ο Μάριος Κωνσταντινίδης με την κάμερα της ΕΡΤ. Μίλησε με διασώστες και κατέγραψε την κάψουλα αρνητικής πίεσης που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις αυτές. Φορούν ολόσωμες φόρμες, διπλά γάτια, μάσκα, γυαλιά, προστατευτικά για τα παπούτσια και είναι έτοιμοι να πετάξουν όταν τους ζητηθεί να παραλάβουν ασθενείς από απομακρυσμένες περιοχές. Η διαδικασία του να φορέσει κάποιος τη στολή θέλει πάντοτε και έναν επιβλέποντα. Έτσι φοράμε τις στολές σε ζευγάρια, ώστε αυτός που φοράει τη στολή να μπορεί κάποιος άλλος να τον βοηθήσει και παράλληλα να βεβαιωθεί ότι η στολή φορέθηκε κανονικά. Στη βάση της Ελευσίνας ξεκινούν οι αεροδιακομιδές για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης για τη μεταφορά του ασθενή. Η κάψουλα ανοίγει με φερμουάρ στη μέση. Και αφού ανοίξει, αφαιρούμε το ικρίωμα που βλέπετε, το οποίο είναι πλαστικό, και το αφαιρούμε όλο, έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε τον ασθενή μέσα. Η κάψουλα αποτρέπει τη μετάδοση του ιού όχι τόσο στους διασώστες που φορούν προστατευτικές στολές, όσο στον περιβάλλοντα χώρο του σκάφους που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας τα μέσα της πολεμικής αεροπορίας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι με τη λήξη της αεροδιακομιδής θα μπορεί το πτητικό μέσο της πολεμικής αεροπορίας να διατεθεί για την επόμενη αποστολή του, που μπορεί να μην έχει να κάνει σε τίποτα με αεροδιακομιδές. Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9 αεροδιακομιδές ασθενών με κορονοϊό. Η αγωνία πιο πολύ είναι για να δούμε τι θα βρούμε, γιατί είναι πολλές φορές που υπάρχουν αλλαγές στην εικόνα του αρρώστου και η πιο μεγάλη μας αγωνία αυτή είναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Παλεύουν ενάντια στον χρόνο για να μεταφέρουν στα νοσοκομεία ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους. Οι διασώστες των ΕΚΑΒ στα μάτια των ασθενών μοιάζουν με φτερωτούς αγγέλους. Συνιώθουν ότι δεν τους έχουν παρατήσει, ότι πηγαίνουμε σαν όχι άγγελοι, να τους βοηθήσουμε, το νιώθουν αυτό. Στις αεροδιακομιδές δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα περιστατικά. Στον αέρα όλα απαιτούν την μέγιστη προσοχή του πληρώματος. Μέχρι τα μέσα Μαΐου θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ 7 υπερσύγχρονες κάψουλες αρνητικής πίεσης από δωρεές ιδιωτών και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς ασθενών προς τα νοσοκομεία αναφοράς.